εικόνες εγκατάλειψης και λαιλασίας στις περισσότερες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Τα έργα του 2004 που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να δώσουν όθηση στην οικονομία, σήμερα ρημάζουν σφραγισμένα και πληγωμένα από την υγρασία. Λυπάμαι που περνάω και τις βλέπω κάθε μέρα εκεί μέσα να τις λαιλατούν κάθε μέρα. Δεν φυλάει κανένας τίποτα. Πας εκεί, θέλεις ένα μηχάνημα αρκοντήσεων, το παίρνεις και φεύγεις. Οργή και λύπη. Σαπίζουν τα Ολυμπιακά έργα ασφαλισμένα με λουκέτα και σειρματοπλέγματα. Το γήπεδο του Beach Volley που κόστισε 36 εκατομμύρια ευρώ σήμερα φαντάζει στοιχειωμένο ανάμεσα σε μπάζα και σκουπίδια. Ελάχιστες οι φορές που οι εγκαταστάσεις αυτές δόθηκαν προς χρήση μετά το 2004. Κάποιες συναυλίες τους έδωσαν για λίγο ζωή και μετασφραγίστηκαν από τις συμπληγάδες του νόμου. Λίγα μέτρα πιο κάτω, ένα από τα Ολυμπιακά πάρκινγκ είναι πλέον χώρος εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Το οδηπορικό στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Φαλήρου δείχνει πως η πολυδιαφημισμένη ανάπτυξη που θα έφερναν στην περιοχή τα έργα είναι απλά όνειρο. Πλησιάζοντας προς το γυμναστήριο του ΤΑΕΚ Βοντό, συναντούμε μόνο τσιγκάνους με την πραμάτια τους που βρήκαν εκεί καταφύγιο. Υπάρχουν κάποιοι χώροι εκεί ανεκμετάλλευτοι τελείως. Δεν ξέρω γιατί. Από τα έργα έμειναν μόνο οι ταμπέλες να χάσκουν σαν φαντάσματα από ένα παρελθόν που δεν βοήθησε το μέλλον. Η πινακίδα εδώ στο Ελληνικό δείχνει τα Ολυμπιακά έργα συνολικού ύψους 88 εκατομμυρίων ευρώ. Με εξαίρεση το κλειστό γήπεδο του μπάσκετ, οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις που αναφέρονται δεν λειτουργούν. Αν είναι να ρημάξουν, προφανώς είναι καλύτερο να αξιοποιηθούν. Δεν ξέρω αν οι πόλεις είναι η καλύτερη αξιοποίηση. Στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο στο Γαλάτσι ανοίγουν συνεχώς πληγές, φθόρες, σκουπίδια και παρατημένα σίδερα, ενδεχομένως από πρόσφατο πλιάτσικο. Αναξιοποιητές και οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις εδώ στο Δήμο Φιλής που τις πνίγουν τα ξερόχορτα. Οι προσδοκίες των κατοίκων ότι το έργο θα έφερνε ανάπτυξη στην περιοχή δεν δικαιώθηκαν. Από το 2006 έως σήμερα η αξία των Ολυμπιακών ακινήτων έπεσε γύρω στο 30-40%. Από το 2010 σχεδόν 10-15%. Έτσι από τα περίπου 10 δισεκατομμύρια που είχε εκτιμηθεί η αξία τους το 2006, σήμερα μεταβίας φτάνει τα 5-6 δις. Εάν αξιοποιηθούν τώρα, που είναι αρκετά αργά, θα αποφέρουν έσοδα χειρότερα του τάξεως τουλάχιστον το 30-40%. Πολλές φορές η πολυνομία ή οι επικαλυπτόμενοι νόμοι για το θολό ιδιοκτησιακό περιβάλλον απομακρύνουν τους επενδυτές από τα Ολυμπιακά ακίνητα. Ένα επιτυχημένο παράδειγμα, φανταστείτε, αξιοποίηση Ολυμπιακού ακινήτου είναι το θέατρο Μπάτμιγκτον που ξέρουμε όλοι, όπου επενδύσαν οι επιχειρηματίες εκατομμύρια ευρώ και προσφάτως το Συμβούλιο της Επικρατείας το έβγαλε ότι είναι αυθαίρετο. Η Ολυμπιακή κληρονομιά ρημάζει και οι εγκαταστάσεις που κόστησαν δυσθεώρητα ποσά, όσο δεν αξιοποιούνται, αντί για τη σφραγίδα της επένδυσης, φέρουν εκείνη τη πατάλης.